Η άφιξη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο δεν είχε τα αποτελέσματα που θα ανέμενε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος του ζήτησε να προχωρήσει σε συμβιβασμούς και να λάβει δύσκολες αποφάσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που είναι μια ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστινίους μέχρι τις 29 Απριλίου. Εμείς εκενώσαμε πόλεις στην Ιουδαία και στη Σαμάρια. Φύγαμε εντελώς από τη Γάζα. Όχι μόνο παγώσαμε τους επικισμούς, αλλά ξυλώσαμε κιόλας. Απελευθερώσαμε εκατοντάδες κρατουμένους τρομοκράτες, εκ των οποίων δεκάδες τους τελευταίους μήνες. Το Ισραήλ κάνει από την πλευρά του αυτά που πρέπει. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά οι Παλαιστίνοι δεν πράττουν τα δικά τους. Από τον περασμένο Ιούλιο, που επανεκκινήθηκαν οι απευθείες συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, είναι απειροελάχιστα τα βήματα που έχουν γίνει, καθώς σημαντικά προβλήματα όπως αυτά των επικισμών εξακολουθούν να υφίστανται, παρουσιάζοντας μάλιστα και ραγδαία αυξητική τάση. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επί Μακρόν και το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να επαναλαμβάνει ότι θα λάβει όλα τα πετούμενα μέτρα αν το κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να προστατέψει το εβραϊκό κράτος από ενδεχόμενη απειλή προερχόμενη από την Τεχεράνη.